Λοιπόν, πάω στη Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης για τις αυξημένες τιμές των αιωρούμενων σωματιδίων. Υπάρχει μια σχετική ενημέρωση. Θα καλημερίσω τον υγειονολόγο, ένα από τους πολλούς τίτλους χρησιμοποιώ, αλλά ενδεικτικά για να μπορούμε να μιλάμε. Κύριε Αντώνη Παπαδάκη, καλημέρα σας από τον 984. Τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Δουλγεράκη. Προσπαθούμε να είμαστε καλά με αυτή την ατμόσφαιρα. Ήδη, όπως ακούτε, με έχει επηρεάσει κάπως. Και είναι φυσικό. Τον καθένα από εμάς και κυρίως τους ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν και κάποια παραπάνω προβλήματα, μπορεί να είναι αλλεργικοί. Όλος αυτός ο καιρός η αλήθεια είναι ότι είναι σκέτη αρρώστια. Μετά τη δική σας την ενημέρωση, σαν Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας βέβαια, είδα και μία ενημέρωση από την Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδας, η οποία και εκείνη απευθύνει συστάσεις προς τις ευάλωτες και ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού, τους ανθρώπους που πάσχουν από χρόνια αναπνευστικά προβλήματα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, βροχικό άσμα και βέβαια όπου εκεί υπάρχει κάποια παρόξυνση ή επιδείνωση της σταθερής πορείας της υγείας τους, τους συμβουλεύει να βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τον θεράποντα ιατρό. Πώς ήταν τα μικροσωματίδια, είχαμε ξεπεράσει το όριο? Συγγνώμη πάλι. Κοιτάξτε να δείτε. Ευτυχώς οι προβλέψεις των μοντέλων δεν επιβεβαιώθηκαν. Περιμέναμε πολύ χειρότερη κατάσταση. Για να μιλάμε για υπέρβαση, μιλάμε ένα μέσο όρο σε επίπεδο 24 ώρων. Δηλαδή, οι στιγμιαίες μετρήσεις είχαμε το φαινόμενο να είναι, ας πούμε, 5 και μέσα στην 200 μιλιγκράμμ ανά κυβικό. Άρα λοιπόν, για να βγει οποιαδήποτε σύσταση στον πληθυσμό, είτε στο γενικό είτε στις ειδικές ομάδες που μόλις πριν αναφέρατε, πρέπει να έχουμε 24 ώρο μέσο όρο και υπέρβαση. Οι υπερβάσεις είναι κλιμακούμενες. Η πρώτη είναι 51 μέχρι 75, που εκεί είναι αυτές οι ομάδες του πληθυσμού, οι ειδικές, δηλαδή οι άνθρωποι που έχουν καρδιοπάθεια, αναπνευστικά προβλήματα, αλλά και τα παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα, και δεν έχει καμία σύσταση στον γενικό πληθυσμό. Και μετά από εκεί πέρα, μόλις πάμε μεταξύ 75 πάνω από 75 και 100, εκεί μιλάμε και για τον γενικό πληθυσμό. Κύριε Παπαδάκη, φτάσαμε στο 76 με 100 σε ό,τι έχει να κάνει με την συγκέντρωση των μικρογραμμαρίων. Αυτή η συγκέντρωση έγινε στα Χανιά, πιάστηκε. Χανιά δεν θυμόσαν πολύ ετονότερο πρόβλημα χτες. Εμείς χτες ήμασταν καλύτερα, αλλά σήμερα βλέπετε ότι η κατάσταση επιδεινώθηκε και έτσι επιβεβαιώνεται και η αρχική μας ενημέρωση του πληθυσμού για να γνωρίζει. Πρέπει να πω, για να μην μπερδέψουμε τον κόσμο, ότι ανεξαρτήτως κατάστασης της υγείας, αν οποιοδήποτε νιώσει την παραμικρή δυσφορία στην αναπνοή, πρέπει να αποφεύγει, και κυρίως που είναι αυτό τα προκλήθηκε γιατί κάνει μια έντονη δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους, καλό θα είναι να σταματήσει και να επιστρέψει στο σπίτι, πέραν δηλαδή των ειδικών πληθυσμών. Περιμένουμε, παρακολουθούμε το φαινόμενο. Το σχέδιο, η ομάδα σχεδία της Περιφέρειας Κρήτης με το Πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο Κρήτης καθημερινά παρακολουθούν αυτά τα αιωρούμενα, τα οποία η συγκεκριμένη κατηγορία, δηλαδή τα αιωρούμενα κάτω από 10 μικρόμετρα, είναι ιδιαίτερα σημαντικά, βάσει με τα 2,5 βέβαια, διότι πάνω σε αυτά τα σωματίδια που είναι σχετικά μεγάλα, μπορεί να κάτσουν αλλεργιογόνες ουσίες, βακτήρια, μύκητες και όλα αυτά να επιδεινώσουν την κατάσταση κάποιου που θα αναπνεύσει αυτόν τον μη υγιεινό αέρα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, θέλουμε πράξεις και προσοχή σε όλους μας. Μια μέρα είναι, θα περάσει και μετά θα έχετε άμεση ενημέρωση και για την υπόλοιπη πορεία του φαινομένου. Μισό λεπτό τώρα. Λέτε ότι το φαινόμενο ήταν έντονο ή περισσότερο έντονο στη Δυτική Κρήτη χθες, δηλαδή επηρεάστηκε με την ποσότητα της σκόνης πολύ περισσότερο το Ρέθυμνο και τα Χανιά. Βρεθήκανε μέσα σε αυτό το πλαίσιο των 76 με των 100 μικρογραμμαρίων.
Φαίνεται ότι υπήρξαν και άλλες περιοχές από 101 έως 150 μικρογραμμάρια παραπάνω και πάλι Δυτική Κρήτη. Όχι, δεν βρέθηκαν. Όχι, δεν βρέθηκαν. Μάλιστα. Λοιπόν. Είπα στιγμία είχαμε μετρήσεις. Αλλά εμείς θέλουμε 24 ώρες μέσα όρο. Άρα λοιπόν είμαστε σε επιφυλακή, τουλάχιστον εμείς ως υπηρεσία, και άμεσα θα ενημερώσουμε με νέο δελτίο τύπου αν έχουμε κάποια επιδείνωση. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε από τους μετεωρολόγους μέχρι στιγμής, ούτως ή άλλως παίρνετε άμεσα και εσείς την ενημέρωση ως Διεύθυνση Υγείας από το Αστεροσκοπείο Αθηνών, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία κλπ., είναι ότι σταδιακά από σήμερα από τη Βόρεια Ελλάδα και κατεβαίνοντας προς τον Νότο θα έχουμε στροφή των ανέμων μέχρι το απόγευμα σε βοριάδες. Ακριβώς. Αυτό σημαίνει ότι θα καθαρίσει η ατμόσφερα για το Σαββατοκύριακο. Και θα πέσει και η θερμοκρασία. Όχι για το Σαββατοκύριακο, θα πέσει είναι και η θερμοκρασία, αυτά τα 32-33 πόσοι βαθμοί Κελσίου. Θα το δούμε το βράδυ αυτό, αλλά το Σαββατοκύριακο, δηλαδή σήμερα, αύριο, βοριάδες και ξανά το Σαββατοκύριακο, νοτιάδες και πάλι σκόνη. Σωστά. Αναμένετε νέο, γι' αυτό το δηλαδή το παρακολουθούμε καθημερινά και θα έχετε νέα ανακοίνωση. Βέβαια, αυτή η κατάσταση μας επιβαρύνει και στο κομμάτι των κουνουπιών. Συγχωρέστε με, δεν θα μπορέσω άλλο να το συζητήσουμε. Ναι, να μιλήσετε σαφέστατα, γιατί είσαστε σε δύσκολη, και σε δύσκολη κατάσταση. Τώρα, ναι. Έτσι, ακριβώς. Ναι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και εμείς το σεβόμαστε. Και αυτό ευχόμαστε περαστικά σας, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα σας από τον 984. Αυτά με τις αλλεργίες, αυτά με τις επιπτώσεις στην υγεία μας από την Αφρικανική σκόνη, αυτά τα οποία ακούσατε από τον κύριο Παπαδάκη. Μακάρι πραγματικά τα πράγματα να είναι τελείως διαφορετικά για σήμερα, δηλαδή να αλλάξουν αυτές οι καιρικές συνθήκες, η φορά των ανέμων, να καθαρίσει η ατμόσφαιρα, και βλέπουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο και πάλι πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, κρατάμε αυτές τις αναφορές και προχωράμε.